Αγαπητή Βρίκη, γεια σου. Κυρία Σιρόγλου, αυτό είναι ένα ηλεκτρονικό μήνυμα. Βλέπετε, η τεχνολογία τώρα μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε και διαφορετικά. Λυπάμαι που δεν βρίσκουμε κοντά σας, αλλά χαίρομαι που μπορώ να στείλω αυτό το μήνυμα. Κυρία Σιρόγλου, με βοήθησε πολλά χρόνια πριν, όταν γύρισα από την Αγγλία και άρχισα να επισκέφτομαι διάφορες βιβλιοθήκες για να παίρνω καινούριες παραστάσεις, για να δω πώς θα αναπτύξω τη δική μου βιβλιοθήκη. Έτσι συνάντησα την Βίκη στη βιβλιοθήκη Μητροπόλεως, θα νομίζω, της Αμερικάνικης Πρεσβείας, και έτσι άρχισε μια γνωριμία που έχει κρατήσει μέχρι σήμερα. Το πιο σημαντικό ήταν αυτό που σημάδευσε την γνωριμία μας, ήταν η βοήθεια που μου έδωσε, η υποστήριξη για μια υποτροφία που πήρα το 1996, μόνος από όλη την Ευρώπη, ακόμα να το πιστέψω, και δούλεψα για 5 μήνες σε αντίστοιχη βιβλιοθήκη στις ΗΠΑ. Αυτό το χρωστάω στους αρκετούς ανθρώπους, νομίζω, από την Πρεσβεία, αλλά το χρωστάω και στη Βίκη της Σιρόγλου. Ήταν μια σημαντική εμπειρία που βοήθησε εμένα προσωπικά, αλλά και τη βιβλιοθήκη μου. Μετά που γύρισα, ξέρω, η Βίκη έφυγε, έκλεισε η βιβλιοθήκη, είχε την τύχη, αλλά νομίζω και η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή είχε την τύχη να έχει κοντά της την Βίκη της Σιρόγλου. Κρατούσαμε επαφή, χαίρομαι ειλικρινά που είμαι σε θέση σήμερα να στέλνω χαιρετισμούς και να εύχομαι ό,τι καλύτερο στη Βίκη της Σιρόγλου, στην νέα της ζωή, που θα είναι εξίσου ενδιαφέρουσα, γιατί ήταν πάντα ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος. Βίκη, να είσαι καλά.